Κυβερνήσεως. Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 586 το κεφάλαιο Γ. Κεφάλαιο Γ, παροιμίες, σελίδα 586, πρώτο εδάφιο. Υιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάται τας εντολάς μου, διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνη θέλουσιν προσθέσεις ε. Έλεος και αλήθειας, μη σε εγκαταλείπωση, θέσον αυτάς περί των τράχυλών σου. Εχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου. Ούτω θέλησε βρει χάρη και εύνοια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας και μη επιστηρίζες τη σύνησή σου. Εν πάσες τη οδή σου αυτόν γνώριζε. Και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Φοβού τον Κύριον και έκλειον από κακού. Τούτο θέλει είστε ίασης στα νεύρα σου και μιέλωσης εις τα οστά σου. Τίμα τον Κύριον από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου και θέλου συνεμπληστεί εσύ το θήκε σου από αυθονίας και η ειλινή σου θέλου συνεκχυλίζει από νέου ίνου. Ιέ μου μη καταφρώνει την παιδεία του Κυρίου και μία θύμη ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι ο Κύριος ελέγχει ό,τι να αγαπά, καθώς και ο Πατήρ των Υιών στον οποίον ευαρεστείτε. Μακάριος ο άνθρωπος, ως της έβρικε σοφίαν, και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεση. Διότι το εμπόριον αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριον του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά το χρυσίον το καθαρόν. Είναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων και πάντα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξια αυτής. Μακρότης ημερών είναι εν τη δαξιά αυτής, εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Αμήν. Την περασμένη Δευτέρα είδαμε λοιπόν το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της επιστήμης κυβερνήσεως, για το οποίο εύκολα ο χριστιανός μπορεί να το διεκδικήσει από το Θεό. Γιατί θέλουμε την άνωθεν σοφία, δεν θέλουμε τη γήινη, τη ζώδη, τη δαιμονιώδη, την επίγεια, θέλουμε την άνωθεν σοφία. Εύκολο άνθρωπος μπορεί να το διεκδικήσει από το Θεό περπατώντας στο λόγο του. Καθώς είναι γεγραμμένο, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγαπήσει το Θεό εξ όλης της καρδίας του, ψυχής του, διανοίας του, δυνάμεός του, τότε εκ των πραγμάτων θα γεννηθεί ο φόβος του Θεού στην καρδιά του, γιατί φοβούμεθα το Θεό όχι επειδή φοβούμεθα το Θεό τον αγαπάμε, αλλά επειδή τον αγαπάμε τον φοβούμεθα. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγαπάει το Θεό και ο Θεός πλημμυρίζει την καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου με αγάπη, είναι αυτός ο οποίος έχει αναγεννηθεί, έχει πιστέψει ότι μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός αυτόν τον οποίον απέστειλε τον Υιόν του τον μονογενή και έγινε άνθρωπος σάρκινος ο Ιησούς ο Ναζωραίος τον ανέστησε και ομολογήσει με το στόμα του ότι αυτός ο ανεστημένος Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, διότι είναι γεγραμμένο ότι σε αυτόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Όταν το πιστέψει και ομολογήσει, τότε σώζεται, καθώς επικαλείται πλέον το όνομα εκείνου τον οποίον επίστεψε, και με τη σωτηρία του ανθρώπου, καθώς είναι γεγραμμένο επίσης ότι ο Θεός αναγέννησε ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, με τη σωτηρία, την αναγέννηση δηλαδή του ανθρώπου, έρχεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που το πρώτο στοιχείο του καρπού του Πνεύματος του Αγίου είναι η αγάπη. Η αγάπη λοιπόν είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στο φόβο του Θεού, και ο φόβος του Θεού είναι αυτός που οδηγεί τον άνθρωπο στη σοφία του Θεού. Η σοφία λοιπόν του Θεού, η άνωθεν, είναι αυτή που δίδει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γνωρίζει το θέλημα του Θεού και να γνωρίζει επίσης εξ αποκαλύψεως τι πρέπει να κάνει για να ευαρεστείται ο Θεός. Και έτσι
το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να είναι μαζί με τον άνθρωπο, καθώς ο άνθρωπος επιδιώκει να μένει στην παρουσία του Θεού, φοβούμενος τον Θεό, να μην τον λυπήσει, όχι να μην τον τιμωρήσει. Στη συνέχεια, μέσα από το Λόγο του Θεού και μάλιστα τις παροιμίες, που είναι το βιβλίο που έγραψε ο άνθρωπος, τον οποίον εδόθη υπερπάντα στους ανθρώπους σοφία και σύνεση, παρακυρίου, μας δίνει τις αρχές της κυβερνήσεως, τις αρχές της επιστήμης της κυβερνήσεως, δηλαδή της εύνοιας του Θεού, της χάρης του Θεού σε λεπτομέρειες. Η πρώτη λοιπόν, ο πρώτος θα έλεγα κανόνας, η πρώτη αρχή είναι «Υιέ μου, μη λησμονείς τη ζωή σου τους νόμους μου και η καρδιά σου ασφυλάται τα εντολάς μου». Δηλαδή, να φροντίζεις να θυμάσαι πάντοτε το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ακόμη κάτι καλύτερο, να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού εντός σου. Μην ξεχνάς, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ξεχαστεί μέσα στις μέρημνες, στις αγωνίες, στους φόβους, στις επιδιώξεις, στις ταλαιπωρίες, στις δοκιμασίες. Να ξεχνιέται και να ξεχαστεί πόσο σημαντικό είναι ο Λόγος του Θεού να κατευθύνει τη ζωή του. Ή ακόμη καλύτερα, να θέτει τη ζωή του μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στα όρια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Μην ξεχνάς λοιπόν ποτέ, φρόντιζε πάντα να θυμάσαι, ώστε η καρδιά σου να φυλάτει τις εντολές μου, δηλαδή να είναι υπάκουη. Με το νου σκεφτόμαστε και φροντίζουμε να μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεχε, προσευχή σου και αγρύπνα, σε εγρήγορση να είσαι, που σημαίνει να θυμάσαι, να είναι καλά στερεωμένος ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Και για να είναι καλά στερεωμένος ο Λόγος του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος πρέπει να μελετάει το Λόγο του Θεού, όχι για να τον μάθει, όχι για να γίνει θεολόγος, όχι να αποκτήσει γνώση, γιατί γνώσης στην πραγματικότητα φέρνει περηφάνεια στον άνθρωπο, αλλά με την απόφαση αυτά που μελετάει, σε αυτά να μένει. Τότε ο Θεός είναι μαζί του και η προκοπή του, η πρόοδός του είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Το πρώτο λοιπόν βασικό πράγμα, αφού ο άνθρωπος έχει αναγεννηθεί, έχει αγαπήσει το Θεό έτσι όπως ο Θεός θέλει, στην πρώτη του εντολή, και έχει πλημμυρίσει ο Θεός την καρδιά του με φόβο, αποκτώντας αρχή σοφίας, μένοντας το Λόγο του Θεού, η σοφία αυξάνει. Εφόσον έχουμε την πρόθεση να μένουμε στο Λόγο του Θεού, η σοφία του Θεού αυξάνει, η γνώση του θελήματος του Θεού πολλαπλασιάζεται. Με προσοχή όμως, μη τυχόν και αφήσουμε μέσα στην καρδιά μας ρίζα πικρίας, φθόνο ή φιλονικία, γιατί τότε αυτή η σοφία μετατρέπεται, μεταβάλλεται, διαφθείρεται από άνωθεν σοφία σε σοφία γήινη, ζώδη, δαιμονιώδη. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πλησιάζουμε το Θεό, να καθαρίζει την καρδιά μας και να αγιάζει τη συνείδησή μας. Γιατί όποιος χάσει και την αγαθή του συνείδηση, στη συνέχεια ναυαγεί. Με την προϋπόθεση λοιπόν ότι φροντίζουμε την καρδιά μας να μην έχει φθόνο, φιλονικία και να μην χάνεται η αγαθή μας συνείδηση, τότε μελετώντας θυμόμαστε πάντοτε το Λόγο του Θεού, και επειδή έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, φυλάτουμε μέσα στην καρδιά μας, μένουμε στο Λόγο του Θεού, τότε τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Πρώτον, μακρότης ημερών. Και βέβαια αυτό το λένε και οι γιατροί. Θα δούμε όμως γιατί.
πρώτον μακρότης ημερών, δεύτερον έτη ευλογίας, ευλογημένη ζωής, και τρίτον ίσως σημαντικότερον που είναι η αιτία των πραγμάτων, η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει στην καρδιά σου. Όταν λοιπόν η ειρήνη του Θεού, ο Θεός της ειρήνης βασιλεύει στην καρδιά μας, που είναι το πρώτο ζητούμενο στην επιστήμη κυβερνήσεως, το πρώτο ζητούμενο, τότε ο Θεός μπορεί να εργαστεί στη ζωή μας και να συνεργαστεί μαζί μας. Και είπα ότι και οι γιατροί λένε ότι όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη, καθώς οι περισσότερες ασθένειες είναι ψυχοσωματικές, το αποτέλεσμα είναι να είναι μακροήμερος, να έχει υγεία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει ειρήνη, έχει υγεία, ο Θεός είναι μαζί του, τότε έχει και ευτυχισμένη ζωή. Να λοιπόν, ποιος είναι ο ευτυχισμένος χριστιανός μέσα στην παρουσία του Θεού. Πολλά πράγματα όμως μπορούν να μας χαλάσουν την ειρήνη του Θεού. Μέσα από καταστάσεις που ζούμε, μέσα από ανθρώπους που συναναστραφόμαστε και μέσα σε απρόοπτες καταστάσεις που έρχονται. Και αυτόματα χάνεται η ειρήνη, και όταν χαθεί η ειρήνη χάνονται τα αποτελέσματα της ειρήνης. Και πρέπει πάλι να πάμε στο Λόγο του Θεού, να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Τα αποτελέσματα της ειρήνης που είναι μακροζωία, υγεία, που είναι ευλογία, ευλογημένη ζωή, ευτυχισμένη ζωή στην παρουσία του Θεού. Άρα πρέπει επιγόντως να επανέλθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Είναι πάρα πολύ κακό στη ζωή μας να έχουμε ταραχή, φόβο. Δεν μιλάω για χαλασμένη καρδιά πια, γιατί είπαμε ότι αυτό το διεκδικούμε ευθύς εξ αρχής. Αλλά και αν έχουμε καθαρή καρδιά και αν έχουμε αγιασμένη και αγαθή συνείδηση, η ταραχή και ο φόβος και η δειλία μπορούν να έρθουν στη ζωή μας, όπως είπαμε, από καταστάσεις, από συμπεριφορές ανθρώπων ή από συνθήκες που ξαφνικά επηρεάζουν τη ζωή μας. Και εκεί τώρα είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε πάλι από το Θεό την ειρήνη. Και ο Θεός μας έχει δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο για να διεκδικούμε την ειρήνη του Θεού, όχι με ίδια με δική μας ικανότητα ή δύναμη, αλλά με τη χάρη του Θεού, με την αγάπη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με θαύμα δηλαδή, γιατί στηριζόμαστε, ελπίζουμε σε έναν Θεό θαυμάτων, σε έναν Θεό που μπορεί να πει γεννηθεί το φως και να γίνει, σε έναν Θεό που μπορεί να μας ελευθερώσει από αγωνίες, από φόβους, από ταραχές, αλλά πάντοτε περπατώντας ακριβώς, μη ως άσοφοι, άσοφοι που είναι το πρώτο είπαμε χαρακτηριστικό, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες που γνωρίζουμε ότι οι μέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό μας συμβουλεύει ο Λόγος του Θεού λέγοντας: μη μεριμνάτε, μην αγωνιάτε, μη φοβόσαστε για τίποτα που θα σας χαλάσει την ειρήνη του Θεού. Γιατί εφόσον υπάρχει ειρήνη του Θεού μέσα σου, μπορεί ο Θεός των θαυμάτων να ενεργεί θαύματα. Μπορεί ο Λόγος του Θεού, τον οποίο πιστεύουμε σαν Λόγον Θεού, να ενεργείται στη ζωή μας. Μη μεριμνάτε λοιπόν περί μηδενός. Αλλά για κάθε πράγμα που σας ενοχλεί, που σας ταλαιπωρεί, που σας φοβίζει, πάρτε το, φέρτε το μέσα στο ταμείο σας, αφού προηγουμένως έχετε κάνει τακτοποίηση, έχετε συγχωρέσει τους ανθρώπους από τα λάθη τους, έχετε τακτοποιήσει, έχετε φιλιωθεί μέσα σας
με πρόθεση να το κάνετε και στη συνέχεια ενώπιον του Θεού, συγχωρώντας όλους τους ανθρώπους και προσευχόμενος για όλους τους ανθρώπους, στη συνέχεια ζητώντας το αίμα του Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τότε το ζήτημα το οποίο σας απασχολεί, φέρτε το ενώπιον του Θεού. Μετευχαριστίας, γιατί μελετώντας το Λόγο του Θεού και μένοντας, ξέρετε ότι αρχίζει η προκοπή σας, η πρόοδός σας. Μετευχαριστίας, γιατί έχει καλές βουλές στη συνέχεια ο Θεός, γιατί σας φανέρωσε ότι έτσι πρέπει να κάνετε. Και στη συνέχεια δια της δεήσεως και της προσευχής, φέρτε το στο Θεό, γνωρίστε το στο Θεό, δώστε το σε Αυτόν. Και το αποτέλεσμα, η ειρήνη του Θεού που έχει αρχίσει και φεύγει από τα γεγονότα, από όλα αυτά τα οποία σας δημιούργησαν φόβο και ταραχή, τότε η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογική ανθρώπινη, η υπερέχουσα πάντα νου, γιατί αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε τη λογική την ανθρώπινη, θέλουμε το θαύμα από το Θεό. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού από φόβο, από αγωνία, από ταραχή. Η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει την καρδιά σας αλλά και τη σκέψη σας. Και στη συνέχεια προσέξτε τι σκέφτεστε και πώς συμπεριφέρεστε. Στη συνέχεια, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, αν υπάρχει της αρετή, αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Προσέξτε τι συλλογίζεστε. Μην αφήνετε τη σκέψη σας, την καρδιά σας, το κρεβάτι σας, το δρόμο, στο αυτοκίνητο να συλλογίζεστε πράγματα που δεν ευαρεστούν το Θεό. Φροντίστε να ευαρεστείτε το Θεό με τη σκέψη σας. Και εκείνα τα οποία μάθατε από το Λόγο του Θεού και παραλάβατε από το Λόγο του Θεού και ακούσατε και είδατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε μένα, αυτά να πράτετε. Προσέξτε τώρα που αρχίζει η ειρήνη του Θεού να εργάζεται και να φυλάει την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας, μπορείτε να απορρίψετε τα βέβυλα και να εκλέξετε τα αγαθά στη σκέψη σας αλλά και στα έργα σας. Το αποτέλεσμα, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ζητούμενο. Μπήκαμε πια στο δρόμο της αποκατάστασης. Ποιας αποκατάστασης? Που φεύγει η ειρήνη από γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας και θα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Και το αποτέλεσμα, αδελφοί αγαπητοί, όταν ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας, λέει η Γραφή, αυτός ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως. Γιατί ο Θεός συνεργάζεται, αλλά και εργάζεται, συνεργάζεται με Αγίους και εργάζεται στη ζωή Αγίων ανθρώπων. Που δεν μπορώ να αγιάσω μόνος μου, όταν έχω φοβίες, αγωνίες, ταραχή. Όταν όμως ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μου, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να με αγιάσει. Πώς? Ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Τώρα πια ο Θεός μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου. Και όταν συνεργαστεί μαζί μου, ο Θεός της ειρήνης θα μας κάνει, θα μας καταρτήσει σε κάθε έργο αγαθό για να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημά Του. Θα μας καταρτήσει. Αυτό είναι το έργο το αγαθό που πρέπει να κάνεις κατά το θέλημά μου. Και όχι μόνο αυτό, και θα μας δίνει και τη δύναμη ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού.
θα μας δίνει και τη δύναμη, καθώς θα ενεργεί μέσα μας το ευάρεστο δια του Ιησού Χριστού, να εκτελούμε το έργο το αγαθόν το οποίο μας αποκάλυψε κατά το θέλημά Του. Δια του Ιησού Χριστού, θα μας δίνει τη δύναμη δια του Ιησού Χριστού, αυτό που μας αποκαλύπτει ότι είναι το θέλημά Του, το έργο το αγαθόν, να το πράττουμε, επιμένω, δια του Ιησού Χριστού. Το αποτέλεσμα, θρίαμβος. Το αποτέλεσμα, ο Θεός της ειρήνης που εργάζεται τόσο ωραία στη ζωή του χριστιανού, που μελετάει το Λόγο του Θεού και περπατάει στα ίχνη του Χριστού, θα συντρίψει ταχαίως το σατανά υπό τους πόδα σας. Και θα ξαναέλθει πάλι νικητές τριαμβευτές η ειρήνη του Θεού, που είναι αποτέλεσμα να μην ξεχνάμε το Λόγο του Θεού, αλλά να ερευνάμε το Λόγο του Θεού για να τον φυλάτουμε, και όταν θα έρθει η ειρήνη του Θεού θα έρθει πάλι η υγεία στη ζωή μας, πνευματική και φυσική, ψυχή, σώματος και πνεύματος, και θα έρθουν τα ευλογημένα χρόνια της ζωής μας. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από δυσκολίες ξέρει τον τρόπο της επανόρθωσης, και η επανόρθωση, η γιατριά, δεν προέρχεται από τον άνθρωπο, αλλά προέρχεται από το Θεό, όταν ο άνθρωπος μελετά το Λόγο του Θεού και μένει στο Λόγο του Θεού. Πρώτη λοιπόν αρχή της επιστήμης κυβερνήσεως του εαυτού μας, της οικογένειάς μας και του περιβάλλοντος μας είναι να ζούμε στην ειρήνη του Θεού. Και ζούμε στην ειρήνη του Θεού, και είναι ο Θεός της ειρήνης μαζί μας, γιατί αδερφοί αγαπητοί, αν ο Θεός της ειρήνης δεν είναι μαζί μας, αν η ειρήνη του Θεού δεν βασιλεύει μέσα μας, είμαστε νικημένοι. Θα υφιστάμεθα ήτες. Παντού. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Πρώτος κανόνας λοιπόν, η ειρήνη του Θεού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, η βάση είναι η σοφία του Θεού. Σοφία του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού. Να μην τα επαναλάβω. Η πρώτη όμως αρχή, γιατί θα δούμε και τις επόμενες οι οποίες πάνε η μία πάνω στην άλλη, δεν είναι η μία ξεχωριστά από την άλλη. Το πρώτο βήμα είναι ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σου. Η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στην καρδιά σου, στη ζωή σου. Μη χάνεις την ειρήνη του Θεού. Μη πλημμυρίζει ταραχή, φόβος, αγωνία. Εφόσον έχεις τον τρόπο να γιατρέψεις την ταλαιπωρημένη καρδιά σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Αμήν αδερφοί. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι. Δοκιμάστε το σας παρακαλώ. Δοκιμάστε το σας παρακαλώ. Τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά. Δεν είναι επειδή σας το λέω εγώ ή επειδή εγώ κάποιες φορές το έχω δοκιμάσει και έχω μείνει έκπληκτος, αλλά είναι επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν λέει κάτι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ο Λόγος σου Πατέρα μου είναι η απόλυτη αλήθεια. Εμείς πιστεύουμε στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και το Λόγο του Θεού μας τον έδωσε ο Θεός εξ αποκαλύψεως. Δεν είναι κάτι που μελετήσαμε, σπουδάσαμε και μάθαμε. Είναι κάτι που έρχεται ο Θεός δωρεάν και μας το χαρίζει όταν πιστέψουμε σε Αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Αμήν. Δεύτερος κανόνας, δεύτερη αρχή. Έλεος και αλήθεια. Ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου και εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου. Ούτω θέλεις ευρύ χάρη και εύνοια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος στον οποίον βασιλεύει η ειρήνη του Θεού χρειάζεται τώρα, για να μπορεί να κυβερνάει, να διαχειρίζεται τον εαυτό του, τη ζωή του, την οικογένειά του, την εκκλησία, το περιβάλλον του. Δεν φτάνει μόνο η ειρήνη,
που φέρνει ευλογία, μακροημέρευση και ευτυχία, αλλά είναι απαραίτητο τώρα να βρίσκουμε χάρη και εύνοια ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον της οικογένειάς μας. Να βρίσκουμε χάρη και εύνοια ενώπιον των συνεργατών μας, των αδελφών μας, των γειτόνων μας, της συγγένειάς μας, αλλά ιδιαιτέρως να βρίσκουμε χάρη και εύνοια ενώπιον του Θεού. Ζητούμενο. Αλλά πρέπει να προϋπάρχει η σοφία και η ειρήνη. Σε έναν άνθρωπο λοιπόν που υπάρχουν αυτά, λέει ο Θεός, έλα εδώ τώρα να σε πάω ένα βήμα παραπάνω. Σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκεσαι, όποιους ανθρώπους και αν έχεις δίπλα σου, φίλους, συγγενείς, οικογένεια, αδελφούς, εχθρούς, έλα τώρα να σου πω τι πρέπει να κάνεις για να σε συμπαθούνε. Για να βρίσκεις χάρη και εύνοια. Για να βλέπεις καλοσύνη απέναντί σου. Αλλά το σημαντικότερο, στη σχέση σου με αυτούς τους ανθρώπους, να βρίσκεις χάρη και εύνοια και από τον Παντοδύναμο Θεό. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Να βρίσκω πάντοτε χάρη και εύνοια από τη γυναίκα μου, αλλά και στη σχέση μου με τη γυναίκα μου να βρίσκω πάντα χάρη και εύνοια από το Θεό. Στη δουλειά μου να βρίσκω από τις συναδέλφους μου χάρη και εύνοια. Να βρίσκεις, αδερφή, εσύ από τον άντρα σου. Να βρίσκουμε από τα παιδιά μας. Να βρίσκουμε από τα αδέρφια μας. Να βρίσκουμε και από τους εχθρούς μας. Γιατί ο Θεός ημερεύει και τα άγρια ζώα υπέρ του ανθρώπου στον οποίο ευαριστείτε. Αλλά αυτό δεν γίνεται με μαγικό τρόπο. Αυτό γίνεται επειδή θυμόμαστε τις εντολές του Θεού και τις φυλάμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Απλό, πολύ απλό. Έλεος, αγάπη να έχεις. Ελεημοσύνη να κάνεις. Ελεήμονα είσαι, συγχωρητικός, μακρόθυμος, αλλά και αλήθεια. Εάν έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, έλεος και αλήθεια, αγάπη και αλήθεια, αν έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά στη σχέση σου με τους ανθρώπους και με το Θεό, αγάπη, ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, συγχωρητικός, επιικής εις πάντα στους ανθρώπους, αλλά πάντοτε να ζεις μέσα στις αλήθειες του Ευαγγελίου, μην κάνεις εκπτώσεις στο Ευαγγέλιο για να καταφέρεις και να πείσεις, μην αφήσεις το Ευαγγέλιο και μπει σε αμαρτίες, σε ψέματα, σε καλοπιάσματα. Όχι, αυτά θα χάσεις. Μένοντας απόλυτα στο Λόγο του Θεού και εκφράζοντας την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου με μακροθυμία και συγχωρητικότητα προς τους ανθρώπους, αλλά προσοχή, δέσον αυτάς επί των τράχυλών σου και στην εξωτερική σου συμπεριφορά να φαίνεται εδώ, αλλά και στην πλάκα της καρδιάς σου και στην εσωτερική σου συμπεριφορά, δηλαδή και ο εξωτερικός άνθρωπος και ο εσωτερικός άνθρωπος, όχι με τον εξωτερικός άνθρωπος να έχεις αγάπη και αλήθεια με τα λόγια, με τη γλώσσα, αλλά να έχεις με έργο και με αλήθεια. Και να είσαι και να φαίνεσαι. Και να είσαι ικτήρμων ελεήμων επίοικης, αληθινός μέσα σου, αλλά και να φαίνεσαι απ' έξω σου. Και αυτό αφορά τα πάντα. Η αγάπη αφορά τα πάντα. Αλλά και η αλήθεια αφορά τα πάντα. Δηλαδή,
αληθινός στην εξωτερική σου εμφάνιση, αληθινός και στην εσωτερική σου συμπεριφορά, σκέψη. Αληθινός χριστιανός, χωρίς ίχνος υποκρισίας, χωρίς ίχνος καλοπιάσματος, με αληθινή αγάπη, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού, και μέσα σου και απ' έξω σου. Μεγάλο μυστικό, αδερφοί, φοβερό μυστικό. Όταν συνομιλείς με έναν άνθρωπο, όταν διαφωνείς με έναν άνθρωπο, όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, φρόντισε, επιοικείς από αγάπη και αληθινός. Θα κερδίσεις την ψυχή του. Θα κερδίσεις, θα βρεις χάρη στους οφθαλμούς του και θα κερδίσεις την εύνοιά του. Γιατί? Γιατί ταυτόχρονα κερδίζεις τη χάρη και την εύνοια του Θεού. Δεν μπορείς να αγαπάς και να στραβομουτσουνιάζεις. Δεν μπορείς να αγαπάς και να θυμώνεις. Δεν μπορείς να είσαι στην αλήθεια και να λες ψέματα. Έλεος και αλήθεια. Και πάντοτε ο νέος, ο μικρός, ο μεγάλος, ο γέρος, ο κάθε άνθρωπος, στην οποιαδήποτε σχέση του με οποιοδήποτε άνθρωπο, θα βρίσκει χάρη και εύνοια, καθώς ο Θεός θα είναι μαζί του, και γιατί θα βρίσκει χάρη και εύνοια και από το Θεό. Ξέρεις τι θα πει να απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού και την εύνοια του Θεού στη σχέση σου με τους ανθρώπους? Αυτός είναι ο Ευαγγελιστής. Αυτός κερδίζει ψυχές. Αυτός είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Αυτός είναι που απολαμβάνει και την συντροφιά, την παρέα των ανθρώπων, τους κερδίζει, αλλά το σημαντικότερο από όλα, αδελφοί, ο Θεός είναι μαζί του για να ευλογεί και να ευωδώνει ό,τι και να κάνει στη σχέση του με τους ανθρώπους. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι πριν συναντήσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο για οποιοδήποτε λόγο. Ακόμη πριν έρθουμε στην εκκλησία, κάντε το, σας παρακαλώ. Ακόμη πριν μπει σπίτι σου, πριν συναντήσεις τα παιδιά σου, πριν μιλήσεις για ένα πολύ σοβαρό λόγο ή για κάποιον ασήμαντο λόγο, πριν οποιοδήποτε πλησίασμά σου σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ζήτησε από το Θεό: Κύριε, δώσε μου έλεος και αλήθεια στην καρδιά μου. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με, Κύριε, γιατί θέλω να έχω καλά αποτελέσματα σε αυτή την συνάντηση, σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή μου τη σχέση. Από τη γυναίκα σου μέχρι το πιο ξένο και το πιο εχθρικό σου πρόσωπο. Χάρισέ μου, Θεέ μου, σε παρακαλώ, έλεος και αλήθεια. Και θα δείτε, αδερφοί, πώς θα σας βλέπουν οι άνθρωποι, με άλλο μάτι, με άλλη καρδιά, και θα διαπιστώσετε πώς θα ενεργεί ο Θεός στη ζωή σας. Ένας άλλος τρόπος που δεν το ξέρουμε, μόνο όταν μας δώσει ο Θεός να το καταλάβουμε, τότε το απολαμβάνουμε. Ένας άλλος τρόπος πλησιάσματος, ένας άλλος τρόπος συζήτησης, ένας άλλος τρόπος που ενεργεί ο Θεός με χάρη και εύνοια στη σχέση μας με οποιοδήποτε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιοδήποτε χρόνο και σε οποιοδήποτε τόπο, για οποιοδήποτε ζήτημα. Πατέρα, σε παρακαλώ, τώρα θα πάω σε αυτό το σπίτι. Γέμισε την καρδιά μου με έλεος και αλήθεια. Γέμισε το στόμα μου με έλεος και αλήθεια. Γέμισε τη σκέψη μου με έλεος και αλήθεια. Γέμισέ με έλεος και αλήθεια.
και όταν θα φύγετε μην ξεχάσετε να ευχαριστήσετε για αυτά που θα κάνει ο Θεός. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Νέα πράγματα, διαφορετικά. Αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Θυμάμαι, αδερφοί, το ξαναλέω, αλλά για να ενισχύσω λίγο την πίστη σας και την προσπάθειά σας. Δεν είναι μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική. Όταν είχα βρεθεί στο Αίγιο τις πρώτες μέρες, ο Κύριος με έστειλε εκεί Γενικό Διευθυντή και είπα, τώρα τι θα κάνω, πώς θα συμπεριφερθώ. Μπορεί ο χριστιανός να δίνει εντολές. Και ήμουνα πολύ στενοχωρημένος και ήμουνα σε αγωνία. Θα μιλάω για τον Χριστό ή δεν θα μιλάω για τον Χριστό. Θα ευαγγελίζω ή δεν θα ευαγγελίζω. Και τι θα κάνω. Πώς θα το κάνω. Ήμουνα ενός δύο ετών χριστιανός. Τι θα κάνω, Θεέ μου. Πώς θα το κάνω. Και μου δείχνει ο Θεός μια όραση. Βλέπω τον εαυτό μου σε ένα ρινγκ που παίζουνε μπόξ. Παλέστρα, έτσι. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί. Και ήμουνα κι εγώ στη μέση. Και όλο το κεφάλι μου ήταν φως. Και ακούω τη φωνή του Θεού. Εσύ όμως θα ευαγγελίζεις με τη μαρτυρία τη ζωή σου. Συνήλθα, χάρηκα και αμέσως μετά ο Θεός με οδήγησε εδώ. Εγώ είχα πάντοτε γραμμένα τις 10 αρχές της διοίκησης, του management. Πολλοί με είχαν βοηθήσει. Τα κτάσκησα και έγραψα αυτές τις 7 αρχές της διοίκησης του Πνεύματος του Αγίου. Και αδερφοί, καθώς το προσπαθούσα, έβλεπα τα αποτελέσματα. Ξέρετε τι θα πει να σ' αγαπάνε όλοι σε ένα εργοστάσιο αν και είσαι αιρετικός. Ο Θεός το έκανε αυτό. Πηγαίνανε και ρωτάγανε και τους λέγανε τι άνθρωπος είναι αυτός. Πολύ καλός αλλά αιρετικός. Γιατί περπατούσα ακριβώς έτσι. Δεν ήταν δύσκολο, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει να μην λησμονούμε. Να μην λησμονούμε το Λόγο του Θεού και να είμαστε έτοιμοι να τον υπακούμε. Και επειδή δεν μπορούμε, να ζητάμε βοήθεια, να μας βοηθάει ο Θεός να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Ένας άνθρωπος που βρίσκει χάρη, ενώ και χάρη και εύνοια. Δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό, να μ' αγαπάνε όλοι. Μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει και από αυτούς σωθήκανε πάρα πολλοί. Γιατί τους κέρδισα, αλλά όχι εγώ, ο Θεός υπερ εμού. Τρίτη αρχή. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας, πρώτον, και μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου, δεύτερον. Εν πάσε στεσοδή σου, αυτόν γνώρισε. Και το αποτέλεσμα, αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Διαβήματά σου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι θα κάνεις. Ξέρετε όμως πόσο πιο πολύ σημαντικό είναι να κάνεις αυτό που πρέπει χωρίς να ξέρεις ότι το κάνεις. Να το κάνει ο Θεός. Να σε παίρνει ο Θεός να σε πηγαίνει εκεί και να είναι το τέλειο. Να σε πηγαίνει από εδώ και να είναι το άριστο και να σε πηγαίνει από εκεί. Και όπου και να πηγαίνεις να είναι προπορευόμενος ο Θεός, χωρίς μακριές προσευχές. Κύριε, τι να κάνω τώρα, πώς να το κάνω τώρα. Έρχεται ο Θεός και λέει, έλα εδώ, εγώ θα οδηγώ τα βήματά σου, εγώ θα κατευθύνω τα διαβήματά σου χωρίς εσύ να το καταλαβαίνεις, εγώ θα στρέφω την καρδιά σου προς το θέλημά μου, εγώ θα σου δίνω λογική δική μου. Με τρεις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση. Έλπιζε στον Κύριο μόλις σου την καρδιά. Μόνο. Μην αφήνεις να σκεφτείς
το μυαλό σου να σκεφτεί, η καρδιά σου να θελήσει, να ζητήσει βοήθεια από κανέναν άνθρωπο. Μην τον αφήσεις. Μην αφήνεις το μυαλό σου να πει αυτός μπορεί να με βοηθήσει, ο άλλος μπορεί να με βοηθήσει, η γυναίκα μου με την προσευχή της μπορεί να με βοηθήσει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να με βοηθήσει. Αμήν. Μόνο ο Χριστός, μόνο εσύ Κυρία μου, μόνο εσύ. Είσαι ο φίλος μου, είσαι ο αδελφός μου, είσαι ο σωτήρας μου, είσαι ο λυτρωτής μου. Πού να πάω αλλού? Δεν ξέρω κανέναν άλλον που να μπορεί να μ' αγαπάει και να μπορεί να με βοηθήσει. Δεν ξέρω κανέναν άλλον, ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σένα, ναι. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να μ' ακούσει με υπομονή. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να ενεργήσει με απόλυτη σοφία υπέρ εμού. Η ελπίδα μου είναι ο Χριστός μόνο. Αμήν αδελφοί. Αμήν. Μόνο ο Χριστός. Δεν είναι εύκολο, γιατί η καρδιά είναι απατηλή. Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά το ξέρετε κι εσείς, γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Σφόδρα διεφθαρμένη. Κοιτάει αλλού, στρέφεται αλλού, σκέφτεται αλλού, θέλει άλλα πράγματα. Εμείς πρέπει όμως να δαμάζουμε το σώμα μας και να το δουλαγωγούμε. Να δαμάζουμε τη σκέψη μας, την καρδιά μας και να τη δουλαγωγούμε. Και να λέμε όχι, μόνο από τον Χριστό περιμένω βοήθεια, μόνο εσύ Χριστέ μου. Η ελπίδα μου είσαι εσύ. Δεύτερον, μην επιστηρίζεσαι στον εαυτό σου. Άστα αυτά τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρεις. Αυτό θα κάνω. Μη στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Μην πιστεύεις ότι ο εαυτός σου ξέρει, μπορεί, έχει ικανότητες. Δεν εκέδες ξεγάνω ότι είμαστε αδερφοί. Καμία ικανότητα. Άνεφέ μου, δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Το λέει ο Χριστός, δεν το λέω εγώ. Μα τώρα θα ξεκινήσω να πάω, αυτές είναι φαντασίες. Και χειρότερο, φαντασιώσεις. Στο Χριστό ελπίζω. Και δεν έχω σε καμία εκτίμηση την καρδιά μου, τη ζωή μου, τις ικανότητές μου, τις δυνατότητές μου. Σε καμία εκτίμηση. Ό,τι κάνω, λάθος θα είναι. Χρειάζομαι κάποιον να κατευθύνει τα διαβήματά μου, ώστε ό,τι κάνω να είναι σωστό. Και τρίτον, εν πάσες της οδής σου αυτόν γνώριζε. Αναγνώρισε την απόλυτη κυριαρχία του στα πάντα. Στα πάντα. Σε κάθε σκέψη, σε κάθε δρόμο. Ο Κύριος. Ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Τρία πράγματα. Η ελπίδα σου στο Χριστό. Σε καμία εκτίμηση ο εαυτός σου. Σε καμία όμως. Και αναγνώρισε την απόλυτη επικυριαρχία του στα πάντα. Εάν αυτά τα τρία είναι το τρίτο σκαλοπάτι, προϋπάρχουν τα άλλα και όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολο το έργο αυτό. Όσο πάει χρειαζόμαστε πιο πολύ τη χάρη του Θεού. Όσο πάει χρειαζόμαστε πιο πολύ τη βοήθεια του Θεού. Εάν όμως το ζητήσουμε και μας το δώσει ο Θεός και θα μας το δώσει ο Θεός αν το ζητήσουμε με πίστη και με επίγνωση ότι είναι απόλυτη ανάγκη να το έχουμε, τότε όπου και αν πηγαίνουμε θα μας έχει στείλει ο Κύριος. Ό,τι και να κάνουμε θα το έχει κάνει ο Χριστός. Αμήν αδερφοί. Τι ωραία. Χριστέ μου. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μεταμορφώνει τον άνθρωπο τελείως. 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 Έναν, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, έναν κτηνοτρόφο ασήμαντο, 17χρονο παιδάκι,
τον Ιωσήφ, τον μεταμόρφωσε σε επιστάτη του Πετεφρή, σε άρχη δεσμοφύλακα και σε βασιλιά, κάτω από το βασιλιά όλης της Αιγύπτου. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Κάνε μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, τις έσχατες αυτές οι μέρες. Χρειαζόμαστε, αδερφοί μου, χρειαζόμαστε, αδερφοί μου, το Λόγο του Θεού. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο να κατευθύνει τα βήματά μας ο Κύριος. Αμήν.